7 και 17, πάμε λοιπόν. 7 και 17, συμφων... όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, είναι 7 και 17. Ρε εσύ, θα βγω ρε, θα βγω. Yes, θα βγω. Yes, το πέμπω. Θα ήθελα, θα ήθελα να αναλύσω τους λόγους ότι είναι 7 και 17. Όχι όλους, όχι. Και είναι γκρινιάρης. Και δεν είναι 7 και 16, ούτε καν 7 και 18 λεπτά. Είναι 7 και 17. Γιατί, μπράβο πέστα. Γιατί. Γιατί να είναι και 17. Κάθε φορά στις 7 και 17 συμβαίνει κάτι τραγικό εδώ μέσα. Ναι, τι συμβαίνει. Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει. Μετά το 7 και 17 έρχεται το 7 και 18. Όχι! Έλα! Συμβαίνει αυτό, λες ψέματα! Και όταν είναι 7 και 18, τι μπορεί να συμβεί ξαφνικά? Δεν ισχύει! Ζούμπα! Πρεσέντε! 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 Let's get loud now! Θα σας αλανιάσω σήμερα! Δεν θέλετε! Μικρή τσιπρέη! Δουλέψτε! Καλημέρα, λέει! Χριστίνα, εσύ! Καλημέρα! Καλημέρα! Όχι, Χριστί... εγώ είμαι η μαμά. Τι κάνετε, μητέρα, που είστε, πού είναι η Χριστίνα? Καλά, αγαπητέ Μιχάλη. Ναι, πρέπει να την ξυπνήσει. Μισό λεπτό. Η μαμά λέει στη Χριστίνα να ξυπνήσει. Άρα εσύ είσαι η μαμά. Δεν τη το λε, Εβέρα, και βάλει σε μένα ένα καίο ρεύμα εδώ. Έχει τρελαθεί η γυναίκα. Θα είναι πιο ευχάριστο από σένα. Για δώστε λοιπόν να τη μιλήσω εγώ. Πόσο χρόνο είναι η Χριστίνα? 11. Αχ, είναι μικρό. Δώσε να τη μιλήσω. Δώσε να τη μιλήσω. Να, μέχρι και το παιδί μπορώ να ξυπνήσω. Ναι. Χριστίνα, ξύπνα αγαπημένη. Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Τι ωραία που θα πα στο σχολείο. Σήμερα δεν θέλεις, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Έχω ένα παράπονο. Αχ, αν πεις το παράπονο σε μένα, αν δεν το πεις σε μένα, σε ποιον θα το πεις? Για λέγε. Δεν βάζεις καθόλου One Direct. Λοιπόν, άντε, το παίζουμε. Πες μου το αρχικό από αυτό που τους γνώρισες. What makes you beautiful? Bye bye, Χριστίνα. Yeah. Καλημέρα, γεια. Yeah. Ναι, καλημέρα. Η Ριάννα, εσύ είσαι? Εγώ. Τι κάνετε, από πού βγαίνει το η Ριάννα? Από το Ειρήνη και το Άννα. Α, γιατί νόμιζα ότι λέγανε η Ριάννα, ρε, θα τραγουδήσει η Ριάννα. Όχι, όχι, από φωνή χάλια. Να, μια ημέρα που ξεκινάει 7 και 30 ακριβώς. Τι άλλο, σου τηλεφωνεί ο θρύλος του ελληνικού ραδιοφόνου. Τι άλλο, παιδιά. Κάτσε καλά, κουκλίτσα μου. Κάτσε καλά, κουκλίτσα μου. Καλημέρα. Χρόνια σου πολλά. Αυτό έλεγε. Την προλαβαίνουμε, την πνίγουμε, την πιάνουμε το λαιμό. Μα πραγματικά την πνίγουμε. Τον πιάνει στον ακροατή και τον τεινάζει όπως τεινάζουν τις ελιές. Καλέ. Όπως τις ελληνικές ελιές τις τεινάζουν οι Αφγανοί. Και οι Πακιστανοί, έτσι ακριβώς γίνεται. Τέλεια. Καλλιρόη! Δεν το πιστεύω. Βεβαίως. Σίγουρα. Να το πιστεύεις, κούκλα μου. 95,2 άνθρωποι στην Τζέμι, Μιχάλη Τσαουσόπλου. Χρόνια πολλά, λέει, για την. Αχού, καλέ, επέτειο σήμερα. Σε αγαπάει πάρα πολύ ο Θοδωρής και έχετε την επέτειό σας σήμερα. Τα πόσα χρόνια κλείνετε, τους μήνες, τις μέρες, τι κλείνετε, μια εβδομάδα? Το 95 φανταστήκαμε. Καλέ, είσαι παντρεμένη το, από το 95. Ξέρεις πως ακούγεσαι. Σαν 16 χρόνο, αφού είμαι έτοιμος να σου πω, τι τάξη του λυκείου πηγαίνεις? Βέβαια. Περνάει καλά με στο γάμο. Η κόρη μου είναι πολύ θανατική με σένα. Σε αγαπάει πάρα πολύ. Τη λένε Γεωργία. Η Τζόρτζια. Ναι, πάει τρίτη ηλικίου. Αλλά θα ακούμε γενικά όλοι. Ξέρω να έχει καταντήσει οικογενειακό σου. Θα το σταματήσω αυτό. Θα αρχίσω να βάζω το πρωί 8 με 8.30 θα βάζω στριπτίζ. Τέλο. Κάτι πρέπει να γίνει. Έχει αρχίσει τώρα αυτό που μα ακούνε όλοι να πω μπάσο, παππού, η γιαγιά. Όλοι, όλοι. Θε να πει και κάτι να πούμε και έχει τον παππού και στράβο μου τσουνιάζει. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Σα χαμηλώσει το ραδιόφωνο, αγαπητή. Μην με εκνευρίσετε πρωί-πρωί, σα παρακαλώ. Όχι, χρυσό μου, αγόρι, γιατί σα εκνευρίζω. Παρακαλώ. Ναι. Αχ, σιγά, ναι, ποιο είναι? Ναι, γεια σα. Ηρένα είμαι και πριν έπαιξα. Γιατί ξαναπήρατε? Όχι, Ηρένα μου, γιατί το κάνουμε διαφορετικά? Είναι αυτό που θα νομίσουν ότι τι είσαστε εσεί. Όχι, μα όχι, δεν είναι έτσι, αγαπητή. Τι είστε? Είστε φίλοι του κυβερνώντο κόμματο, τι είστε? Όχι, όχι. Τη αντιπολίτευση? Είστε τη αντιπολίτευση? Επειδή τι είστε, εν πάση περιπτώσει, και θέλετε δύο φορέ να βγείτε. Σα αφήνω, ευχαριστώ. Σα αφήνω, ευχαριστώ. Απιστία. Ο κατηγορούμενο. Ομολογεί. Ωραία λοιπόν, αγαπημένε, το έκανες. Άνθρωπος είσαι. Άνθρωπος είσαι. Ήπιες, παρασύρθηκε, ήταν και μπόμπα τα ποτά. Παρασύρθηκες, παραστράτησες, τέλος πάντων. Την απάτησες χθες το βράδυ, τι να κάνουμε. Ναι, τι έγινε, γιατί τι έγινε, δηλαδή εντάξει, χθες το βράδυ λοιπόν συγκεκριμένα και τώρα εκτός από το hangover που έχεις, έχεις και τις σκέψεις να σε βασανίζουν. Μήπως έκανε ένα τεράστιο λάθος. Ναι. Μήπως κατάστρεψα τη σχέση μου. Μήπως η μονογαμία είναι το καλύτερο. Μήπως φταίει η κοινωνία. Μήπως φταίει. Μήπως φταίει ο Σαμαρά. Μήπως φταίει το αλκοόλ. Μήπως να τη το πει να πάει στο διέλα. Στο διάλογο,
άλλο, πες το. Πες μου ότι βασανίζεστε κιόλας. Έχουμε τέτοια. Έχετε τέτοια βάσανα. Μας βγαίνει ξινό το ξενό. Κάθε φορά που το έτερο σου ήμιση θα δηλώνει πόσο θα σου λέει αγαπάω και τα λοιπά, θα σου εμπιστεύεται, θα σε εκτιμάει και θα σου φέρνει λουλούδια. Θα λες από μέσα μου το μελάκο και κονά. Θα λέει αυτό το πράγμα. Θα σε τρελαίνει αυτό το πράγμα. Εσύ θα σκέφτεσαι πόσο ανάξιο είσαι αυτή τη αγάπη που σου προσφέρει το μωρό. Πόσο καλό είναι το μωρό και πόσο κατάπτυστο και καραγκιόζη είσαι. Τι να τη πει, αγαπημένη τώρα. Με τρόπο. Χθες το βράδυ λοιπόν, εντάξει, ήταν 2-3 κορίτσια εκεί πέρα και συνευρεθήκαμε εκεί τρεις. Και με τη μία και με τη δεύτερη και με την τρίτη που πήγα, σε ένα σκεφτόμουν. Αυτό θα τη πω. Ο Χριστός και Παναγία, κάτι συμβαίνει έξω, παιδιά. Ακούτε τη σιρήνα. Τι συμβαίνει. Χτυπάει η σιρήνα, να φύγουμε. Ρε εσύ, φεύγει η ακροματικότητα, κλείστε τις πόρτες. Χτυπάνε οι σιρήνες, Μιχάλη, κάτι μπορεί να έχει γίνει. Δεν θα κουνιόμασταν. Δεν γίνεται σεισμός, αγόρι μου, το κρατάω. Duty emergency, λέει. Πώς το πες? Duty emergency. Duty emergency. Ξέρεις τι πρέπει να γίνει τώρα, ε? Πρέπει να φορέσεις το φουστανάκι, το κλαρωτό και να βγεις στα σασέρ. Και να δίνεις popcorn και να ανεβοκατεβαίνει το πληθυσμός εδώ. Τι να κάνω, να τρέξω? Παρακαλώ, εκενώστε το κτίριο, λέει. Α, να φύγουμε. Αυτή είναι η ανταγωνιστή, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα κάτσω. Αχ, τι συμβαίνει? Σφάζουμε το γουρούνι. Μιχάλη μου, έχουμε πόνο. Έχουμε πόνο, μια είδηση πόνου. Έκτακτο είναι. Έκτακτο είναι, Μιχάλη μου. Η Έλληνα Παπαβασιλείου. Ναι. Η γνωστή Έλληνα Παπαβασιλείου. Μιχάλη, πώς δεν ξέρεις την Έλληνα Παπαβασιλείου, η Ξανθιά. Παρουσιάς. Ήταν και εδώ, δηλαδή κάθε μέρα. Δεν... Α, ναι, και. Μπράβο, ναι, ναι. Της έσπασε το τύμπανο. Γιατί? Έσπασε το τύμπανο, γιατί ήρθε σε πτήση. Αυτή ήταν τύμπανο, γενικά. Ναι, γενικά. Ναι. Ήταν στην Κύπρο, ήρθε στην Αθήνα. Στην Κύπρο. Ναι, 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 ναι. Παρουσιάς. Στην Κύπρο πάνε οι αποτυχημένοι στην Ελλάδα και μετά πάνε εκεί, ρε. Μιχάλη. Μα κάτσε, να σου πω κάτι. Άκου. Ναι, 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 πες μου. Αυτά που ξέρουμε τώρα και αού και τα λοιπά, εδώ με το Μιχαλάκι θα τα λέμε όπως είναι. Όπως είναι. Έχουμε κανένα πρόβλημα? Όχι, ποτέ. Θα σου μειώσει κανείς τον παχυλό μισθό σου? Όχι, περισσότερα θα πάρω. Χαίστηκα εντελώς όμως. Άρα λοιπόν θα λέμε ότι. Λοιπόν, στην Κύπρο πηγαίνουν αυτοί με τον οποίο η καριέρα τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ. Έχει τελειώσει εδώ και πήγε εκεί η γυναίκα, πα και αναστηθεί. Ωραία. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα και πότε? Έσπασε το τυμπανό της την ώρα που ερχόταν από Κύπρο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι τι προσπάθησαν να τις κάνουν. Τι είναι, ακόμα παίζει αυτό το πράγμα? Ακόμα, Μιχάλη μου. Και τι λέει εσύ, για φέτο. Λεπτά, γιατί το ηχογράφησα. Παρακαλώ, εκενώστε το κτίριο και συγκεντρωθείτε στον προαύλιο χώρο. Due to an emergency, it is necessary to evacuate the building. Παρακαλώ, εκενώστε το κτίριο και συγκεντρωθείτε στον προαύλιο χώρο. Μην είσαι τρελή, αγάπη μου, θα βρέξεις σε λίγο. Τι να πάμε στο προαύλιο χώρο. Αλλά στο μαλλί μας. Λοιπόν, βγείτε όλοι στο προαύλιο χώρο, θα βγω εγώ από το μπαλκόνι και θα σας μιλήσω. Θέλετε? Θα ανακοινώσω μειώσεις μισθών και απολύσεις. Πώς φαίνεται αυτό? Τέλεια. Τι να μας πεις, ο Αμερικανός προσέφερε σε πελάτη σε γιαούρτι που είχε μέσα. Τι? Τι θέλε? Σπέρμα. Αηδία πρωί-πρωί. Υπάλληλος Αμερικάνικου Παντοπολίου πήγε στο δικαστήριο και κατηγορείται ότι προσέφερε σε μία πελάτησα γιαούρτι, στο οποίο μέσα είχε βάλει το δικό του προσωπικό του σπέρμα. Γιατί τώρα να το κάνει αυτό? Ο Άντωνι Γκαρσία ομολόγησε την πράξη του σε ένα ομοσπονδιακό. Το περιστατικό συνέβη πριν ένα μήνα, όταν ο αρρωστημένος υπάλληλος προσέφερε σε μία πελάτησα ένα κύπελο με γιαούρτι, μέσα στο οποίο είχε βάλει, είπαμε. Μην το ξαναπούμε. Είχε βάλει ένα. Παιδιά, το θύμα. Ακριβώς. Το θύμα ανέφερε στις αρχές ότι άρχισε αμέσως. Τι είναι αυτό? Η αστυνομία συνέλεξε. Ναι, τώρα είναι. Η αστυνομία συνέλεξε δείγματα από το δάπεδο και κράτησε την μπλούζα της γυναίκας ως στοιχείο. Οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι το σπέρμα προερχόταν από τον 32χρονο όντως Γκαρσία, ο οποίος αρνιότανε, αλλά τελικά απεδέχτηκε την πατρότητα του γιαουρτιού. Όταν μια γυναίκα, ναι, είναι έτοιμη και βρει τον άντρα των ονείρων της, ναι, για να μπορέσει να τον κρατήσει, ναι, πρέπει να έχει περάσει από κάποια είδη σεξ, να είναι χορτάτη. Τι εννοείς? Υπάρχουν κάποια είδη σεξ που πρέπει, από τα οποία πρέπει να έχει περάσει. Κάτσε τώρα, αυτό δεν ξέρω να αρέσει σε όλους τους άντρες, θα πουλήσω αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται να αρέσει εσάς. Να περνάνε τα τρένα τώρα, με τρελαίνεις. Δεν σε τρελαίνω. Περιμένετε να σας πω. Εγώ βρίσκω το λιμάνι μου, που το λιμάνι μου είσαι εσύ. Έχω το λιμάνι, τι έχω το λιμάνι. Ναι, για να μην σου φύγω. Ναι. Να μην σου φύγω και για να είσαι ο άντρας της ζωής μου. Ναι. Θα πρέπει να είμαι χορτάτη από την προηγούμενη. Όχι, ανάποδα. Εγώ πρέπει να είμαι έμπειρος. Εντάξει, θάσαι. Στο έπακρον, ώστε να μπορώ να σου δίνω καινούριους δρόμους στο σεξ και τα λοιπά. Μπράβο, και να σου ανοίγω τα μάτια και τη σκέψη για να κάνουμε καινούργια πράγματα. Αν εγώ. Σε παρακαλώ, αν εγώ είμαι κουλάδι, ναι, και εσύ ξέρεις τα πάντα, τότε δεν σου πω κάτι, δεν έχει νόημα. Ο σκοπός είναι να είμαι εγώ αυτός και να είσαι εσύ πιο, που πολύ δεν ξέρει, σωστά, και πιο άπτελ. Τα λες πολύ ωραία. Αν νομίζεις ότι το έχεις καταφέρει και δεν το έχεις καταφέρει, καλό είναι να περάσω. Καλά, έχω περάσει εγώ. Πέσουμε με επαγγελματία του είδους. Θα πρέπει να έχω κάνει σεξ, ναι, με καλλιτέχνη, DJ, rockstar.
Για να μπορώ. Έτσι εξηγείται. Για να μπορώ. Η πολυκοσμία. Γιατί δεν θα έχω την ψευδαίσθηση ότι. Να, ο DJ είναι κάτι το ιδιαίτερο, σιγά τα αυγά. Δεν τρέχει και τίποτα. Όχι, παιδιά. Μα τι λέει το κοριτσάκι, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, άνθρωπο είναι κι αυτός. Άλαλα τα χείλη μου. Εντελώς όμως και τα δικά μου. Άνθρωπος δεν είναι κι αυτός. Δηλαδή πρέπει να τον απομυθοποιήσω. Τι είναι δηλαδή. Δοκίμασέ το. Κατάλαβες. Τι λες, αγαπημένη. Είσαι αυτό που είσαι, αλλά εγώ. Σε βλέπω σου έχω πει, στιγμή. Θα κρατάς μαζί μου ότι θα γίνει αυτό, θα κρατάς και την ταυτότητα για να μην ξεχάσει το όνομά σου και τα στοιχεία σου. Μα εσύ δεν θα παίζεις την ώρα που γίνεται αυτό. Θα είσαι ένας απλός, κοινός θνητός. Κάτσε με την ταυτότητα. Έχει λησάξει κάθε φορά με ταυτότητα. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Για να την ξεχάσω την ταυτότητά μου. Βάλε στρατιωτική στο λεμονάκι. Στο λεμονάκι. Και μια φωτοτυπία στο σπίτι. Θα έχω μαζί μου τα έγγραφα. Θα γράφεις, με λένε Μαρία Ένεσλι, το τηλέφωνο μου αυτό και διαμένω εκεί, στην περίπτωση που ξεχάσω τα πάντα. Βεβαίως, βεβαίως. Και πάρει και την Νικολούλη, για να έρθει να σε βρει. Δεν ξέρω αν καταλάβεις. Θυμωμένο. Τις βγάζεις όλες μέσα στο κλαρίμα αυτό που λες τώρα. Όχι, δεν, πρέπει οι κοπέλες να είναι πολλές εμπειρίες. Αυτό που λέει δεν υπάρχει. Να σου εξηγήσω εδώ πέρα. Εντάξει, λέμε διάφορα περίεργα και διάφορα. Αλλά κατά βάση το σοου είναι ελληνικό και έχει και την πουριτανική του άποψη μέσα. Αρχίσαμε. Λόγω τη δική μου παρουσία. Όχι, παίζει παρουσία. Ο οποίο, α πούμε, εντάξει. Είσαι πουριτανό. Ναι, και υπάρχει μια σοβαρότητα επίπεδου. Υπάρχει σοβαρότητα και επίπεδου. Μην με διάλεγα, πάει στο διάλεγα. Δεν συνέστημα. Μιχάλη μου, εγώ είμαι από κάτω. Λε και έχω βάλει έκο. Είμαι από κάτω και συζητάω με το φίλο μου και λέω υπάρχει εκείνο και εκείνο. Έχει δίκιο, κατάλαβε. Αυτά που λε. Είσαι ο αρχηγό μα. Έχει και συνέστημα εδώ. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια σοβαρότητα. Βεβαίω. Διότι είμαστε πάνω από τα 25. Διότι. Και αντιλαμβάνεστε ότι. Τι διότι. Κόπεδα στην κερατέα, τέα. Είναι αυτό το πεντάλεπτο με την αηδία που σήμερα έσκασε 20 λεπτά αργότερα. Η διοίκηση ζητάει συγγνώμη. Το μπέικον και το λουκάνικο βλάπτει σοβαρά το. Ποιο? Το σεξ? Όχι, το. Ποιο? Να το πω κανονικά. Πες το τι. Το σπέρμα. Το σπέρμα. Ναι, το βλάπτει. Το μπέικον και το λουκάνικο. Το μπέικον και το λουκάνικο, ναι, βλάπτει. Λέει, το τι παθαίνει το σπέρμα. Λέει. Λοιπόν, χάνει την ποιότητά του. Α, και εσύ είσαι τη ποιότητα. Χάνει την ποιότητά του. Οπότε αυτοί οι άντρες, όπως καταλαβαίνεις, θα έχουν κάποια προβληματάκια. Εσύ που τρως τα μπέικα. Είμαι μέτρο. Και τα λουκάνικα χαλάει το. Πώς το πες, την ποιότητα του σπέρματος. Βεβαίως. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εδώ η γευσηγνώστρια. Δεν είναι. Τι πρωινιάτικα. Τι λες. Εγώ τι λέω. Δεν είναι μαζί ότι χαλάει την ποιότητα του σπέρματος. Ναι. Ενώ οι άντρες που τρώνε λευκόσαρκα ψάρια. Έτσι. Ευχαριστώ. Κοτόπουλα. Βεβαίως. Και σαλάτες είχαν πολύ καλή ποιότητα. Από αυτούς που έτρωγαν σπανίως τέτοια πράγματα. Και το ρίχναν στα μπέικον και στα λουκάνικα. Έτσι. Αυτό να το προσέχουμε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.